Σηκωθήκαμε, άναψα τα φώτα μου εγώ, σηκωθήκαμε, φώναξα τον άντρα μου. Λοιπόν, το παιδί πάλευε εδώ, στην πόρτα, ακούγαμε και κουνιόταν και η πόρτα. Λοιπόν, και αυτοί αφού είδαν ότι η κόρη μου ούρλιαζε, που πάνε μικρή ούρλιαζε αυτά, πήραμε όλοι, σκόθηκε και η κυρία από εκεί. Λοιπόν, αυτοί μολύσαν και φύγανε, είχαν το αυτοκίνητο κρυμμένο στην πολυκατοικία, στη γωνία. Αυτοκίνητο, ναι. Βουτάει ο μαχαιρωμένο το παλικάρι, βουτάει το αυτοκίνητό του να το σκυνηγήσει. Σοκάρει η μαρτυρία της πεθεράς του 42χρονου Βολιώτη που δέχθηκε φωνική επίθεση από αδίστακτους κακοποιούς μέσα στο σπίτι του στην Νεάπολη χθες τα ξημερώματα. Η γυναίκα είναι συγκλονισμένη από την περιπέτεια που έζησε η οικογένειά της. Ο γαμπρός της νοσηλεύεται στο νοσοκομείο έχοντας δεχτεί 4 χτυπήματα από τους διαρρήκτες στην κοιλιακή χώρα, το στήθος και την πλάτη. Ο 42χρονος έδωσε σκληρή μάχη με τους κακοποιούς στην είσοδο του σπιτιού του, όπου οι τελευταίοι εγκλωβίστηκαν στην προσπάθειά τους να διαφύγουν. Κατεβαίνει ο γαμπρός μου τρέχοντας τις σκάλες, ξεκλειδώνει την πόρτα, δεν τους βλέπει, ξεκλειδώνει και ψάχνει να δει πού είναι. Γυρίζοντας μέσα, ο ένας είχε πατσαστεί. Ήρθε, πατσάστηκε εδώ από πίσω, ανοίγοντας η πόρτα. Έτσι. Λοιπόν, τον παίρνει με την άκρη του ματιού, γυρίζει να τον βουτήξει τέλος πάντων, νομίζοντας ότι ήταν μόνο αυτός. Έχει μια μαχαιριά στο σηκώτη, εδώ. Μια μαχαιριά στον πνεύμονα, που ο οποίος τρυπήθηκε ο πνεύμονας και πήρε αέρα και είναι σουλιωνωμένο τώρα το παιδί. Μία στην πλάτη πλευρά και μία στο στήθος. 4 το σύνολο, οι 2 φωνικές. Δώσαμε μια μάχη, το λέω για να τριχιάζω ολόκληρη, παιδιά. Άμα σκέφτομαι το παλικάρι μας τι έπαθε και τι θα πάθαινε, Χριστέ μου, τι να σου πω. Παρά το γεγονός ότι ο 42χρονος είχε δεχτεί 4 χτυπήματα με μαχαίρι, προσπάθησε να κυνηγήσει με το αυτοκίνητό του τους κακοποιούς. Οι διαρρήκτες εισέβαλαν στο σπίτι, αναισθητοποιώντας πρώτα τα 2 από τα 3 σκυλιά της οικογένειας. Η απόψινή βραδιά ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για την οικογένεια του 42χρονου, καθώς έχει τρομοκρατηθεί από το χθεσινό πρωτοφανές περιστατικό. Όλη η οικογένεια υπόλοιπη, εκτός του γαμπρού μου που ήταν στο νοσοκομείο, μαζευτήκαμε στο δικό μου το μικρό διαμέρισμα και κοιμηθήκαμε εδώ. Βάλαμε ένα σκυλί εδώ και ένα σκυλί μέσα. Τι να σας πω τώρα άλλο, αμπάρωσα μπατζούρια, παράθυρα και κοιμηθήκαμε μέσα στον υδρότα. Η σπήρα των κακοποιών λίγο πριν εισβάλλει στο σπίτι της οικογένειας στη Νεάπολη μπήκε από ανασφάλιστη μπαλκονόπορτα στο σπίτι του υπεύθυνου δημοσίων σχέσεων της ΔΕΗ Βόλου Αχιλέα Τσιργούλα την ώρα που εκείνος και η οικογένειά του κοιμόντουσαν. Ο κύριος Τσιργούλας, ξυπνώντας από τις φωνές της γυναίκας του που καλούσε σε βοήθεια, συνεπλάκει με έναν εκ των διαρρηκτών. Βλέπω έναν μειώδη άνδρα να τρέχει στο σαλόνι προς την έξοδο. Και από πίσω τη γυναίκα μου να φωνάζει και την κόρη μου τρομαγμένη, κατατρομαγμένη να παρακολουθεί τα γεγονότα. Εκείνη τη στιγμή, εκείνο που το μόνο που σκέφτηκα ήταν να ορμήσω επάνω του. Ήρθαμε στα χέρια και πέσαμε πάνω στον καναπέ. Εκείνη τη στιγμή η γυναίκα μου, φοβούμενη προφανώς για τη σωματική μου ακεραιότητα, βρήκε το κουράγιο, το θάρρος. Τον τράβηξε για να τον απομακρύνει από το γιακά του από πάνω μου. Του σκίσε και βέβαια ένα κομμάτι και από την μπλούζα του. Αυτό την προσπάθειά του να ξεφύγει από την γυναίκα μου, της ρίχνει 2 γροθιές. Εκείνη τη στιγμή βρήκα την ευκαιρία, του όρμησα και πάλι, πήρα την καρέκλα, τον χτύπησα. Η κοινωνία του Βόλου είναι ανάστατη από τα απανωτά χτυπήματα αδίστακτων κακοποιών. Το τελευταίο δίμηνο έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 10 περιστατικά διαρρήξεων σε διάφορες περιοχές του πολεοδομικού συγκροτήματος. Φοβόμαστε ότι είναι τη σκιά μας πλέον. Πρέπει να σημειώσουμε ότι σε λιγότερο από 24 ώρες από το περιστατικό της Νεάπολης, η υποδιεύθυνση ασφαλείας Βόλου συνέλαβε τον έναν από τους 4 διαρρήκτες. Πρόκειται για σεσημασμένο βούλγαρο υπήκο ηλικίας 21 ετών, ενώ εκτιμάται ότι είναι ζήτημα χρόνου η σύλληψη και των υπολείπων συνεργών του. Πάντως, το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησε η σπήρα για τις μετακινήσεις της εντοπίστηκε σήμερα το πρωί στην περιοχή της Κατερίνης, ενώ έχει κλαπεί από την Ιγουμενίτσα.